Ολοκληρώθηκαν οι εργασίε του δεύτερου κοινού συνεδρίου τη ΚΕΔΕ και τη ΕΝΠΕ με ψήφισμα που εξέδωσαν με μεγάλη πλειοψηφία. Η αυτοδιοίκηση σε ενιαίο μέτωπο αποφάσισε ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση και καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να ξεκινήσει άμεσα ένα ουσιαστικό διάλογο για τη μετάβαση στην αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των θεσμών τοπική δημοκρατία. Η πρόεδρε τη ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ κύριο Πατούλη και κύριο Αγοραστό, κάλεσαν την κυβέρνηση να ακούσει τι προτάσει αυτοδιοίκηση και να μην επιλέξει την πόλωση και τη ρήξη, πλήττοντα το θεσμό. Ο πρόεδρο τη ΣΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση με ενότητα και σύμπνοια θα εργαστεί μεθοδικά προκειμένου να αποτρέψει τη διάλυση των Δήμων. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων είπε όχι στο νομοσχέδιο Κλεισθένη 1 για τη διοικητική μεταρρύθμιση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλη. Με αποφάσει του, στην πλειονότητα των Δημοτικών Συμβουλίων και των Διοικητικών Συμβουλίων των ΠΕΔ τάσσονται υπέρ τη απόσυρση του συνόλου του νομοσχεδίου. Οι αποφάσει αυτέ θα επιδοθούν την ερχόμενη Τετάρτη στον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Κουρλέτη, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλη. Η φωνή τη αυτοδιοίκηση ακούστηκε και σήμερα καθαρή, ηχηρή, ισχυρή, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστό. Εξαιρουμένου του εκλογικού συστήματο για το οποίο υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει για το υπόλοιπο σχέδιο νόμου, η διαπίστωση, είπε ο κ. Αγοραστό, όλων των ανθρώπων τη αυτοδιοίκηση είναι κοινή, όποια διατύπωση και αν χρησιμοποιείται. Το σχέδιο νόμου είπε δεν είναι μεταρρύθμιση και δεν είναι η μεταρρύθμιση που έχουν ανάγκη οι πολίτε, η χώρα, η αυτοδιοίκηση το αύριο. Το ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε έχει ω εξή. Το δεύτερο έκτακτο κοινό συνέδριο, ΕΝΠΕ και ΕΔΕ, καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να ξεκινήσει άμεσα ένα ουσιαστικό διάλογο για τη μετάβαση στην αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των θεσμών τοπική δημοκρατία σύμφωνα με τι αρχέ τη εγκύτητα, τη επικουρικότητα και τι αρχέ διαβαθμιστική συνεργασία. Η αυτοδιοικητική διακυβέρνηση είναι το αποτελεσματικό εργαλείο που θα οδηγήσει την πατρίδα στην παραγωγική ανασυγκρότηση για περισσότερε δουλειέ, μικρότερου φόρου, μεγαλύτερο εισόδημα, αναφέρεται στο ψήφισμα. Αυτή η μεταρρύθμιση που θα αμβλύνει τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα κάθε Έλληνα. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση τη νέα εποχή. Αυτό το σχέδιο νόμο, αναφέρουν, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση στο σύνολό του, ιδίω κατά το σκέλο των αρμοδιοτήτων, των πόρων, τη καταστατική θέση των ερετών και των εργαζομένων, την πάταξη τη γραφειοκρατία, των ενδοαυτοδιοικητικών ανισοτήτων, καθώ και του περίπλοκου συστήματο εκλογή και συγκρότηση των οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών τη χώρα. Καλούν στο ψήφισμα την κυβέρνηση να σεβαστεί τι απόψει αυτοδιοίκηση, να δώσει προτεραιότητα στι πραγματικέ ανάγκε των πολιτών και τη χώρα και να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό διάλογο για την αλλαγή του μοντέλου λειτουργία του κράτου. Να μην επιλέξει να προχωρήσει στη διαμόρφωση σκηνικού ρήξη που μπορεί να εξυπηρετεί πολιτικού σχεδιασμού όπω αναφέρουν, αλλά πλήττει το θεσμό τη αυτοδιοίκηση, την τοπική δημοκρατία και την κοινωνία. Εξουσιοδοτούν τέλος τα διοικητικά συμβούλια ΕΝΠΕ και ΕΔΕ να καθορίσουν τα περαιτέρω βήματα ανάλογα με τι κυβερνητικέ αποφάσεις.